Λοιπόν, εγώ στη σημερινή ημέρα είχα καλέσει τον κύριο Κούδα, ο κύριος Βασίλης Κούδας, ο οποίος είναι νοσοκομιακός γιατρός, διευθυντής ΕΣΥ, ο οποίος είναι στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και τον είχα καλέσει για να δούμε λίγο παραπάνω για αυτά τα οποία συζητώνται στη Βουλή από χθες, το νομοσχέδιο δράσης δημόσιας υγείας, ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά όλο αυτό δίνει προτεραιότητα σε εκείνο το άλλο, κύριε Κούδα, δηλαδή αυτά τα οποία τα απίστευτα συνέβησαν με το 16χρονο τον έφηβο από το Ρέθυμνο που έχριζε άμεσης νοσηλείας στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Εδώ που τα λέμε, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι ασύνδετα αυτά, ίσα ίσα συνδέονται. Δηλαδή συνδέεται το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα περισσότερο υποβαθμίζει και αποδιοργανώνει το σύστημα υγείας, με τις επιπτώσεις του, όπως είναι αυτό το γεγονός που αναφέρεται το χθεσινό, που είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα το τι πρόκειται να επακολουθήσει και το οποίο, για το οποίο και οι συνδικαλιστικοί φορείς της πόλης μας και εμείς και οι επιστήμονες όλοι έχουμε προειδοποιήσει ότι όταν κλείνουν βασικές δομές όπως είναι η παιδοψυχιατρική που εξυπηρετεί μια ολόκληρη περιοχή χώρας, δηλαδή όλο το Νότιο Αιγαίο, προφανώς αυτό θα έχει συνέπειες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Mm. Συγκεκριμένα έμαθα ότι για το παιδί αυτό το οποίο έχριζε άμεση νοσηλείας, παρόλες τις προσπάθειες που κάναν το πρωί οι συνάδελφοι, δεν κατάφεραν να βρούνε κάπου να μεταφερθεί με ασφάλεια, και έτσι η διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση με εντέλεστρε, δηλαδή με εντολή, και χωρίς να μπορούν να αρνηθούν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση οι συνάδελφοι που κλήθηκαν να επανδρώσουν την κλινική, να ανοίξει η παιδοψυχιατρική κλινική με όρους προφανώς περιορισμένης, εγώ θα έλεγα, ασφάλειας, αφού ούτε καν εφημέρευε παιδοψυχία τους εχθές. Φαντάζομαι ότι ένα από τα εντέλεστρε ήταν, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, ήταν προς τον συνάδελφο να έρθει να αναλάβει τη φροντίδα αυτού του παιδιού. Mm. Τώρα, ξέρετε, ό,τι και, όπως και να το πεις, και δεν θέλω να το εξειδικεύσουμε πάνω σε αυτό το παιδί, αλλά ό,τι και να πεις είναι λίγο, όταν φωνάζετε και φωνάζετε για πάρα πολύ καιρό ότι ξέρετε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, δεν παίρνετε καμία απάντηση, λειτουργεί όπως λειτουργεί η διοίκηση, αλλά ξέρετε, εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη στη διοίκηση. Ρίχνω την ευθύνη και στην 7η υγειονομική περιφέρεια, πρωτίστως, και βέβαια εκεί πηγαίνοντας προς τα πάνω. Τώρα, Γεωργιάδης λέγεται, όπως θέλεις λέγεται, Πλεύρης θέλετε, Βαρτζόπουλος λέγεται, Αγαπηδάκη λέγεται. Η ουσία και η πολιτική είναι που μετράει για αυτά τα οποία συμβαίνουν, που μας αφήνουν ακάλυπτους και κυρίως να νιώθουμε ανασφαλείς, κύριε Μεκούδα. Εγώ ανασφαλείς νιώθω. Έχετε απόλυτο δίκιο να νιώθετε ανασφαλείς, και εγώ να σας πω την αλήθεια, και χθες και σε μια σειρά συνεχόμενων ημερών είμαι πάρα πολύ θυμωμένος και ελπίζω να θυμώσουν και οι συμπολίτες μας εδώ, οι πατριώτες μας, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή η ξεθεμελίωση πραγματικά και η διάλυση του συστήματος υγείας απειλεί άμεσα και ευθέως τις ζωές των ανθρώπων, των παιδιών μας και όλων όσων πιθανά χρειάζονται ή θα χρειαστούν τη βοήθεια αυτή. Δηλαδή τα παραδείγματα, κυρία Δουλγεράκη, μπορούμε να πούμε τώρα να καθόμαστε να μιλάμε τρεις μέρες για παραδείγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ολόκληρος ο νομός Λασιθίου δεν είχε αναισθησιολόγο για να σώσει μια γυναίκα και το παιδί που γέννησε, που γεννήθηκε πρόωρα. Ήρθε ο συνάδελφος αναισθησιολόγος από το σπίτι του, προφανώς το ήξερε και είχε το νου του, αλλά αυτό τώρα δεν είναι, συγγνώμη, οργανωμένο σύστημα υγείας. Δηλαδή για να σωθεί μια γυναίκα και ένα νεογέννητο θα πρέπει ο αναισθησιολόγος που δεν εφημέρευε να είναι stand-by όλες τις ώρες, όλες τις μέρες για να το σώσει. Δεν εφημέρευε άλλη μέρα στο Λασίθι ακτινολόγος. Εμείς τώρα δεν έχουμε παιδοψυχιατρική. Έχουμε πει, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τη διοίκηση του Παγνή, αφορά όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν θέλετε, πάμε πιο μακριά, και προηγούμενες κυβερνήσεις που οδήγησαν το σύστημα υγείας σε αυτή τη δεινότατη κατάσταση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ χθες αναρωτιόμουν αν τώρα, για παράδειγμα, η δικαστική εξουσία, η οποία υποτίθεται και από το Σύνταγμά μας, εγώ έτσι μάθαινα μικρός, καλείται να ελέγξει
την εξουσία τη διοικητική, την κυβέρνηση κτλ. Αν κάνει καλά τη δουλειά τη, δεν ελέγξει αν κινδυνεύουν ζωές που έχει κλείσει αυτή η παιδοψυχιατρική ή άλλες κλινικές. Και η παιδοχειρουργική είναι στα όρια να κλείσει. Αν δεν ελέγξει τώρα πώς οδηγηθήκαμε εκεί, ποιοι δεν κάναν καλά τη δουλειά του, δηλαδή πότε θα το κάνουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορεί κατά πάσα στιγμή ένας έφηβος ή ένα παιδί να αυτοκτονήσει, να κάνει ζημιά, να κάνει ζημιά στον εαυτό του σε άλλους ανθρώπους. Τα περιστατικά που βλέπουμε και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα είναι καθημερινά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτά δεν βγαίνουν, δεν έρχονται από τον ουρανό. Αυτά οφείλονται σε διαλυμένες υπηρεσίες υγείας, πολλές φορές ψυχικής υγείας, οι οποίες δεν μπορούν να παρεύουν, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας όπως πρέπει. Και οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν να κάνουν κακό στον εαυτό, να κάνουν κακό σε άλλους κτλ. Η Κρήτη, έχουμε πει και άλλη φορά για παράδειγμα, είναι η πρώτη στις αυτοκτονίες. Δεν έχει κάποιος ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους και θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, δεν είναι άνθρωποι που θα έπρεπε να λάβουν τη βοήθεια που τους αξίζει. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω ξαναπεί, δεν πίστευα ότι θα το ζήσω να δω τόση τέτοια μεγάλη διάλυση του συστήματος υγείας, και όμως αυτή τη στιγμή αυτό ζούμε. Και πρέπει οι πολίτες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Δεν αρκεί να φωνάζει ο Κούδας, η υγειονομική, ο Βρύσαλης στο σωματείο εργαζομένων του Παγνή κτλ. Πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Εμείς έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε και πιθανόν θα καταλήξουμε και σε άλλο πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο για την υγεία και για το Βενιζέλιο, τη διάλυση ενός από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, Φυτοζωή, και το Φυτοζωή είναι πολύ εφημισμός αυτό που λέω. Και αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που, για να απαντήσω και στην ερώτηση που είπατε πριν, είναι να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο επιτείνει αυτές τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις προς το χειρότερο. Για παράδειγμα, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, κυρία Δουγεράκη, γιατί μιλάμε τώρα και για την ψυχική υγεία που είναι και η ειδικότητά μου, διαχωρίζει την ψυχική υγεία από τις υπόλοιπες ειδικότητες, από τις υπόλοιπες κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, κάνει ξεχωριστή διεύθυνση ψυχικής υγείας στην ΥΠΕ, θα υπαγόμαστε δηλαδή εμείς από ψυχίατρη κατευθείαν στην ΥΠΕ. Με ποιο σκοπό? Ο σκοπός είναι μαζί δημόσιο και ιδιώτες να διαχειρίζονται καλύτερα, έτσι λέει ο κ. Βαρτζόπουλος, τα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ψυχικής υγείας. Για μένα αυτό σημαίνει διαχωρισμός, σπάσιμο του ΕΣΥ, δηλαδή είναι αύξηση και επιδείνωση του στίγματος, δηλαδή σαν να λέει ότι οι ασθενείς με ψυχικά προβλήματα είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς παλεύαμε χρόνια σε ψυχίατροι για να δεχθεί ο κόσμος και σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει, ότι και οι ψυχικές, τα ψυχικά προβλήματα είναι όπως όλα τα προβλήματα υγείας. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να πει όχι, εσείς είστε κάτι άλλο. Και βέβαια δεν το κάνει για να αυξήσει το στίγμα, όχι. Το κάνει ξεκάθαρα και ξεκάθαρα για να ιδιωτικοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες και τα χρήματα που θα έρχονται να πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες των ιδιωτών. Το έχει πει ο κ. Βαρτζόπουλος, άλλωστε, και σε συναντήσεις που είχαμε για τη. Μα έχει γίνει πράξη, δεν έχει γίνει πράξη περί αυτό, περί ιδιωτικοποίησης? Γιατί μιλώντας τώρα στο πρόσφατο παρελθόν και με το. Πώς το λένε, και το. Με κοιτάξτε τώρα, και το ΚΕΘΕΑ, μας λέγανε οι άνθρωποι ότι ήδη έχουν ανοίξει ιδιωτικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, που έναντι αδράς αμοιβής μιλάνε για απεξάρτηση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Αλλά η αμοιβή ακριβώς. Μα γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό μιλάμε. Το λέω. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Απλά το φέρνω ως παράδειγμα. Ναι, ναι. Είναι τα πράγματα, είναι τραγικά. Δηλαδή δεν είναι. Πώς να το πω, δεν μπορώ με λόγια να περιγράψω την κατάσταση. Ίσως πολλές φορές ένας άνθρωπος που δεν του χώρου μας, δεν γνωρίζει, θα βλέπει και τις προσπάθειες που κάνουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε αποποιηθεί των ευθυνών μας ως εργαζόμενοι, ως επιστήμονες να κάνουμε τη δουλειά μας. Ίσως το αντίθετο. Προσπαθούμε όλα αυτά τα κενά να τα καλύψουμε. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να μην υπάρχουν οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στους ανθρώπους, στις οικογένειες, στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Όμως αυτό από ένα σημείο και μετά δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί να αποψηλώνονται τα νοσοκομεία και ο κύριος Γεωργιάδης να λέει τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, και το μόνο που τον νοιάζει είναι να τρέξουν τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί αυτό και αυτό μάλλον θα εντείνει την ιδιωτικοποίηση. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για τίποτα άλλο. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, νέα παιδιά μπορούν να κινδυνεύσουν όπως κινδύνευσε το νεαρός χθες κτλ. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση και οι τοπικές διοικήσεις, αυτό που τους νοιάζει είναι να το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης να προχωρήσει όπως αυτοί το έχουν προδιαγράψει.
Ξαναλέω, οι συνέπειες προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας θα είναι ακόμα χειρότερες. Νομίζω ότι όποιος ζήτησε βοήθεια, ας πούμε, στο Βενιζέλιο το έχει δει. Δηλαδή, το Βενιζέλιο αυτή τη στιγμή αδυνατεί να καλύψει όλο τον όγκο περιστατικών που ζητάνε βοήθεια από εκεί. Επιλέγει πια πολύ επίγοντα περιστατικά θα χειρουργήσει. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι έχουν φύγει άνθρωποι του Βενιζέλιο γιατί τους είπαν ξεκάθαρα οι συνάδελφοι και ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Την άλλη μέρα εφημερεύει το Παγνί, πηγαίνει στο Παγνί. Και μπορούμε να κάνουμε εδώ λίστα τεράστια με αυτά τα προβλήματα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε να τα αντιμετωπίσουμε, κύριε Δουλγεράκη. Αυτή είναι η αγωνία μας και, να το πω έτσι, ο καθημερινός μας αγώνας. Γιατί μέσα στην καθημερινότητα και εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, έχουμε συνεχώς τέτοιου είδους νέα περιστατικά και δυστυχώς θα έχουμε και άλλα. Δεν είναι αυτό, είναι δεδομένο. Και μπορεί η διοίκηση ή ξέρω εγώ, βλέπουμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει το ένα είναι κακή, πώς το λένε, συγκυρία, το άλλο κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, το τρίτο είναι ξέρω εγώ, παθογένειες στο δημόσιο τομέα που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, τουλάχιστον στον χώρο της υγείας, είναι ότι οργανωμένο σχέδιο, η κυβέρνηση κάθε μέρα πάρα πολύ γρήγορα, απαξιώνει και υποβαθμίζει νοσοκομεία που μέχρι πρότινος δεν ήταν ιδανικά, αλλά κάναν πολύ πολύ καλύτερα. Πάντως, κύριε Κούδα, που είσαστε και στην καλύτερη ειδικότητα για να μεταφράζετε πράγματα, το νομοσχέδιο, αν σας ακούγανε αυτή την ώρα, θα σας λέγανε, μα δεν διαβάζετε τον τίτλο του νομοσχεδίου, «Δράσεις δημόσιας υγείας, ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Το καταλάβαμε. Κοιτάξτε, τι θα βγουν και θα πούνε, κυρία Δουλγεράκη, θα βγει ο Βαρτζόπουλος και θα πει ότι αυτό το κάνω για να πάνε τα χρήματα σε ιδιώτες, γιατί αυτό θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Προφανώς όχι. Και στη συνάντηση που είχαμε, είπαμε ότι μην ανησυχείτε, αυτό θα βοηθήσει τα χρήματα να μορφώνται πιο γρήγορα. Εσείς να μπορείτε να εξυπηρετήσετε περισσότερους ασθενείς, θα μπορέσουν να πάρουν κίνητρα περισσότεροι νέοι για σε δημόσιο και γιατί, ιδιωτικό, αυτό γιατί, εννοείται. Ναι, αλλά και οι ιδιώτες προφανώς, γιατί για τους ιδιώτες γίνονται όλα αυτά και οι ιδιώτες καραδοκούνε. Έχουμε πάρα πολλές, όποιος ασχολείται λίγο ξέρει ότι μεγάλα επενδυτικά funds και επιχειρήσεις του εξωτερικού καθημερινά επενδύουν στην υγεία στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί, τη δουλειά τους κάνουν και ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουν πολλά χρήματα εις βάρος βέβαια των ασθενών και των οικογενειών τους και εις βάρος και των υγειονομικών. Που θα προφανώς θα κληθούν να δουλέψουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εμείς, κύριε Δουλγεράκη, δεν θέλουμε η υγεία να είναι επιχείρηση και εμπόρευμα. Θέλουμε να είναι κοινωνικό αγαθό που θα προσφέρεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα σε ποιος θα είναι αυτός, αν είναι Έλληνας, αν είναι μετανάστης, αν είναι πρόσφυγας, αν είναι άσπρος, μαύρος, κίτρινος, αν είναι οτιδήποτε, άντρας ή γυναίκα, παιδί, σε όλους να έχουμε τις υπηρεσίες υγείας που τους αξίζει σε κάθε άνθρωπο. Αυτό το σύστημα έτσι όπως εξελίσσεται και όπως διαφαίνεται και το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το έχουμε δει και στο εξωτερικό, φέρνει 1000 κακά πάνω του. Να σας πω κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό που μου έλεγε συνάδελφος στο εξωτερικό. Παλιά λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν καλοί γιατροί στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία κτλ. Μου λέει, αυτό έχει χαθεί. Και δεν έχει χαθεί γιατί οι Γερμανοί, οι Γάλλοι κτλ. Έχουν χάσει την ικανότητά τους. Έχει χαθεί γιατί το πλαίσιο στο οποίο δούλευαν έχει αλλάξει, έχει ιδιωτικοποιηθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, αντί να εκπαιδεύονται οι νέοι γιατροί όπως θα έπρεπε, και αντί το σύστημα να είναι ανθρωποκεντρικό και να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με αξιοπρέπεια και με επιστημονική αγκυρότητα, το σύστημα κοιτάει να βγάλει λεφτά. Άρα και οι γιατροί γίνονται τέτοιου είδους γιατροί και με επιπτώσεις και στην ποιότητά τους. Το ότι είναι από τους καλύτερους γιατρούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δεν είναι επειδή ξαφνικά γίναμε πολύ πιο ικανοί και έξυπνοι. Είναι επειδή το σύστημά μας μέχρι τώρα μας εκπαίδευε καλύτερα και μας έκανε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό, γιατί είμαστε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχουμε ειδικευόμενους και θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε καλά. Και να βγουν καλύτεροι γιατροί και από εμάς και από τους παλιότερους. Και αυτό θα το χάσουμε. Τα δεινά είναι πάμπολα. Ξαναλέω, εμείς ως υγειονομικοί μόνοι μας δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη λέλεπα θα έλεγα. Κάθε ένα μήνα, δύο μήνες φέρνει η κυβέρνηση καινούργια νομοσχέδια για προσφύγιση που αφορούν στην υγεία. Σε αυτό το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, είναι και να επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικά ιατρία. Δηλαδή, σαν να τους λέει, καθίστε στην κλινική, εντάξει, με την κλινική ασχοληθείτε μια-δύο ώρες και μετά κοιτάξτε να βγάλετε λεφτά από τους ασθενείς πελάτες στο ιδιωτικό ιατρείο. Δεν το θέλουμε αυτό.
Δεν το θέλουμε, κυρία Βουλγεράκη. Το είχε επιχειρήσει και η κυρία Γκάγκα πριν από 1,5 χρόνο να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και επειδή ακριβώς δεν το θέλει η πλειοψηφία και προφανώς είναι κάτι που δεν πρόκειται να δουλέψει, πήγε το νομοσχέδιο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και το ξαναφέρει ο κύριος Βαρτζόπουλος και ο κύριος Γεωργιάδης ξανά σε αυτή την ψήφιση. Κύριε Κουδά, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.